ένα σπάνιο ντοκουμέντο από τους μοναχούς οι οποίοι ήταν στη συνοδεία του Γέροντα Καλίνικου αλλά και του Δανιήλ Κατουνακιώτη το 1927. Μιλάμε για τους μακαριστούς αδερφούς κατά σάρκα, Διονύσιο και Γρηγόριο, τους οποίους συναντήσαμε το έτος 2005 στο Άγιον Όρος. Πόσα χρόνια έχεις μοναχός, Πάτερ Διονύση? Από το 27. Από το 27 είναι μοναχός. Εσύ, Πάτερ Γρηγόριε? Εγώ από το 24. Από το 24. Οι δύο ασκητές γέροντες από το 1927 έως την κοίμησή τους το 2007 και για 80 χρόνια ήταν έγκλειστοι και είχαν ως διακόνημα το εργόχειρο, ξυλόγλυπτα και γουδιά, κυρίως στα Κατουνάκια αλλά και στην Αγία Άννα. Από τότε που ήρθατε γέροντα δεν βγήκατε έξω καθόλου? Όχι, δεν βγήκα. Εγώ δεν βγήκα έξω καθόλου. Γιατί? Όλο μοναχός. Στη σκήτη και στην καλογερική. Άσκηση, νηστεία, προσευχή γέροντα. Και δουλειά. Και δουλειά. Έκανε εργόχειρα είχε ο γέροντας επάνω. Έκανε γουδιά. Γουδιά και ξυλόγλυπτα, διάφορα. Στα 99 του χρόνια μοναχός Διονύσιος, αλλά και ο 95χρονος αδερφός του κατά σάρκα Γρηγόριος, μας μιλούν για την άσκηση και την υπακοή που έκαναν ως υποτακτικοί του γέροντα Καλίνικου του Ησυχαστή, αλλά και του Δανιήλ Κατουνακιώτη. Εσείς θα έχετε δικαιοσίως ανθρώπους. Καλά, έχουμε συναντήσει πως. Στα Κατουνάκια ήταν πολλοί πατέρες ασκητέ και άγιοι. Και στην Αγία Άννα ήταν. Ποιον θυμάστε? Στα Κατουνάκια ο γέροντας Καλίνικος. Ο γέρον Καλίνικος, ο Ησυχαστής. Ο Ησυχαστής. Ναι. Τον γνωρίσατε? Τον ήταν και σε επαφή και πήγα και στο κυλίδι. Τον Πάτερ Δανιήλ, τον Κατουνακιώτη, τον γνωρίσατε? Ακούτε να σας πω. Όταν τελευταίο εγώ εδώ στο γενός, εκεί στο Βόλο που εργαζόμαστε, ήταν η φοβερά αίρεση ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε και αποκτήθηκε. Ναι. Και εκεί στο Βόλο, ο Πάτερ Καλίνικος από τα Κατουνάκια και δεν ήλθε, γέροντες, αυτή μεγάλη γέροντα, ναι. Δεν ήλθε. Πήγαν μια μέρα στο γυμνάσιο, πήραν την αστυνομία και πήγαν στο γυμνάσιο. Απόπλησαν, τους κλείσαν μέσα και εξέτασαν και ήταν προπαγάνδα δηλαδή για να καταλύσουν την Ορθοδοξία. Και κατόπιν ακολούθησε σκληρά μάχη. Και έπειτα ήταν το λεπτό εδώ στο Γενάρα στο 27. Ήθελαν να βρουν ο γέρο Καλίνικος άνθρωπος εμπιστοσύνης να δώσει τα έγγραφα που εργάζονταν. Και πήγα στους δυο καλύτερους, στον κύριο Καλίνικο όταν ήρθα και στον κύριο Δανίλ στα Κατουνάκια.